Έχει περιέλθει, λέει, στην αντίληψή μα το περιεχόμενο τη επιστολή του Νικού Κληρίδη, ημερομηνία 11 Απριλίου 2019 προ τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, στην οποία ο κύριο Νίκο Κληρηδή αναφέρεται στι εργασίε και προσωπικό του γραφείου μα. Παρόλο που η αρχική μα πρόθεση ήταν να μην ασχοληθούμε με το θέμα, εν η συνεχιζόμενη δημοσιότητα μα έχει αναγκάσει να προβούμε στην παρούσα ανακοίνωση. Η ισχυρισμοί του κυρίου Νίκου Κληρίδη είναι ανυπόστατη, κακόπιστη και σε τελική ανάλυση δυσφημιστική και απολύτω απαράδεκτη. Η επιστολή του κυρίου Νίκου Κληρίδη είναι γεμάτη από ανακρίβειε και υπενιγμού και σαφώ προωθεί αλότερου σκοπού. Περαιτέρω, η εν λόγω επιστολή επιχειρεί απεγνωσμένα και με αστήριχτο τρόπο να σπηλώσει το όνομα του γραφείου μα και το όνομα και το έργο αξιόλογων δικηγόρων που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται σε αυτό και οι οποίοι την χάνει να έχουν συγγένεια με μέλη του δικαστικού σώματο. Το περιεχόμενο και οι ισχυρισμοί τη επιστολή Κληρίδη απορρίπτονται πλήρω και όλα τα νομικά δικαιώματα του γραφείου μα και των μελών του σε σχέση με του υποκρίσει ισχυρισμού επιφυλάσσονται. Οι δικηγόροι και το υπόλοιπο προσωπικό του γραφείου μα εργάζονται με σοβαρότητα, τιμιότητα και επαγγελματισμό πάντοτε στα πλαίσια του νόμου, τη δικηγορική διοντολογία και των εκάστοτε διαδικαστικών κανονισμών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ειδικά όλε οι εμφανίσει δικηγόρων του γραφείου μα ενώπιον δικαστών, μεταξύ των οποίων και οι υποθέσει για τι οποίε γίνεται αναφορά στην επιστολή του κ. Νίκου Κληρίδη, έγιναν απόλυτα νομότυπα με σεβασμό και πλήρη συμμόρφωση στι εκάστοτε πρόνοιε των εν λόγω διαδικα... διαδικαστικών κανονισμών και εγκυκλίων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρενθετικά σημειώνουμε ότι η απασχόληση συγγενών δικαστών από δικηγορικά γραφεία είναι σύνηθε φαινόμενο όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό και το γραφείο μα είναι μόνο ένα από τα δικηγορικά γραφεία που τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα απασχολεί συγγενεί μελών του δικαστικού σώματο. Η απόφαση του ΕΔΑ στην υπόθεση Νίκολα εναντίον δημοκρατία, την οποία αναφέρεται ο κ. Νίκο Κληρίδη, έγινε αμέσω σεβαστή από το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο επέφερε την τροποποίηση των διαδικαστικών κανονισμών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσει του ΕΔΑΔ στην υπόθεση αυτή. Το αποτέλεσμα τη υπόθεση Νίκολα εναντίον Δημοκρατία ουδόλω αναιρεί η θέτη, λέει, εν αμφιβόλω, την ακαιρεότητα των δικαστών του Ανωτάτου που εκδίκασαν την ελόγω υπόθεση. Συμπληρωματικά, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Η απόφαση του Ανωτάτου στην υπόθεση Νίκολα εναντίον Δημοκρατία ήταν ομόφωνη. Ένα δε εκ των τριών δικαστών που απάρτιζαν το δικαστήριο στην ελόγω υπόθεση ήταν ο νυν Γενικό και τότε δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κ. Κώστα Κληρίδη. Η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Νίκολα εναντίον Δημοκρατία ήταν απολύτω σύμφωνη με τον διαδικαστικό κανονισμό που ίσχυε τότε. Όταν η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Νίκολα εναντίον Δημοκρατία κατέληξε στο ΕΔΑΘ, ο νυν Γενικό Εισαγγελέα, υπό την ιδιότητά του, του αντιπροσώπου τη κυβέρνηση τη Δημοκρατία ενώπιον του ΕΔΑΘ, υπερασπίστηκε την νομιμότητα τη ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εν ώψη των πιο πάνω, είμαστε σίγουροι ότι ο νυν Γενικό Εισαγγελέα θα έχει την ίδια άποψη με εμά αναφορικά με το θέμα αυτό. Ότι δηλαδή το αποτέλεσμα τη υπόθεση ουδόλω αμφισβητεί ή κλονίζει με οποιοδήποτε τρόπο την αντικειμενικότητα, εντιμότητα. Και αξιοπιστία των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ουδή λογικό και καλόπιστο άνθρωπο στην Κύπρο μπορεί να αμφιβάλλει για την ακαιρεότητα και αμεροληψία των μελών του δικαστικού σώματο και ειδικά των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το έργο του οποίου, παρά τα διάφορα αντικειμενικά προβλήματα και προκλήσει που σήμερα αντιμετωπίζουν τα δικαστήριά μα, είναι αξιόλογο και εν πωλή αποτελεί μοναδικό στήριγμα τη κοινωνία μα σε καιρού που οι και αξίες πλήττονται καθημερινά και βάναυσα. Το γραφείο μα αναφέρει ω πάγια πολιτική δεν συζητά δημόσια ούτε προτίθεται να πράξει τούτο για χάρη οποιοδήποτε το χειρισμό από μέρου του οποιασδήποτε υπόθεση πελάτη του. Τελειώνοντα, επιθυμούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα. Το γραφείο μα έχει ιστορία 115 και πλέον ετών. Κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου, έχουμε ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα σύμφωνα με κάθε ισχύοντα νόμο και κανονισμό έντιμα και με τον δέοντα επαγγελματισμό. Στη μακρόχρονη πορεία μα, είχαμε την αγαθή τύχη να εργαστούμε μαζί με μερικά από τα φωτεινότερα νομικά μυαλά του τόπου. Κάποια από τα εν λόγω πρόσωπα αξιώθηκαν να ενταχθούν στο δικαστικό σώμα. Αλλά έτυχε να είναι παιδιά μελών του δικαστικού σώματο ή παιδιά άλλων συναδέρφων. Είμαστε περήφανοι για το χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων με του οποίου έχουμε εργαστεί στο παρελθόν και για το ήθο και επαγγελματισμό των ανθρώπων με του οποίου εργαζόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε να απολογηθούμε για τίποτε, πόσο μάλλον στον κύριο Νίκο Κληρίδη, ο οποίο με τη μεγαλύτερη ευκολία σπηλώνει ονόματα και υπολείψει ζώντων και θανόντων. Η παρούσα είναι η πρώτη και ελπίζουμε η τελευταία ανακοίνωση του γραφείου μα σε σχέση με τα θέματα που έχουν εγερθεί. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν η απάντηση του δικηγορικού γραφείου του κυρίου Πολυβίου, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των καταγγελιών του κυρίου Νίκου Κληρίδη για τις σχέσεις δικηγόρων που εργάζονται στο δικηγορικό του γραφείο με ε, δικαστές του Ανωτάτου Δικαστήριου. Στο θέμα όμω, έκανε παρέμβαση αφού ρωτήθηκε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει θέμα διάκριση των εξουσιών. Να δούμε τη δήλωση του Νίκο Αναστασιάδη πριν από λίγο. Μα γιατί πρέπει να καλείται η κυβέρνηση, διερωτώ με, Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα του δικηγορικού συλλόγου, το πειθαρχικό συμβούλιο, το που Αντιλαμβάνομαι θα επιληφθεί. Υπάρχει το ανώτατο που πρέπει να τοποθετηθεί. Υπάρχει ο Γενικό Εισαγγελέα. Πρέπει να κατανοήσουμε επιτέλου ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών σε αυτήν τη χώρα και αν και εφόσον απαιτείται μέσα από τα γεγονότα να παρέμβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το πράξει αλλά του παρόντος έχω την εντύπωση ότι το να καλείται η κυβέρνηση να παρέμβει γιατί είναι μια καταγγελία όσον σοβαρή και αν είναι, αν δεν τεκμηριωθούν στοιχεία, ε, δηλαδή τεκμηριωθούν με αποδείξεις ότι υπήρξε επηρεασμό της δικαιοσύνης ε, αντιλαμβάνεστε ότι ε, στο τέλος θα έχουμε παρέμβαση της εκτελεστικής στην δικαστική και Αντί να λύσουμε, θα πολλαπλασιάσουμε τα πρόβλημα. Λοιπόν, εμεί και στην κυρία Πλάνα αναφέρουμε ότι επειδή επικοινωνήσαμε μαζί με τον κύριο Νίκο Κληρίδη, ζητώντα του να σχολιάσει το περιεχόμενο τη επιστολή του Πολυβιού, του δικηγορικού του γραφείου, ο ίδιο μα ανέφερε πω στην παρούσα φάση δεν πρόκειται να απαντήσει στα όσα αναφέρει ο κύριο Πολυβιού. Αλλά επιμένει ότι τα όσα είπε στην επιστολή του προ τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου είναι απολύτω τεκμηριωμένα. Λοιπόν, σχόλιο ζητήσαμε και από τον Γενικό Εισαγγελέα. Μα είπε ότι όταν κρίνει ότι χρειάζεται παρέμβαση, θα το πράξει ο Κώστας Κληρίδη. Αναμένουμε να δούμε αν λοιπόν μετά την επιστολή του κυρίου Πολυβιου θα παρέμβει ο Γενικό Εισαγγελέα, απαντώντα και για το θέμα τη συμμετοχή του στη σύνθεση του Ανωτάτου, που αφορούσε την υπόθεση Νίκολα εναντίον δημοκρατίας. Λοιπόν, Πάμε κυρίε και κύριοι, θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί μια και άνοιξε ο ασκό του αιώλου και είναι πολύ σύνθετο, εμεί θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε όσο το δυνατό περισσότερε απόψει γύρω από, την... από τι καταγγελίε του κυρίου Κληρίδη. Τι είναι μεμπτό και τι όχι και τι λέει η ίδια η νομοθεσία, η νομολογία. Λοιπόν, θα αλλάξουμε για λίγο θέμα, θα επανέλθουμε και πάλι. Πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά. Μιχάλης Μουσκός, μετρολογικός λειτουργός, είναι στη γραμμή. Θα μας...